Δικιά σου η κουμπί! Να αποχωρήσει τώρα! Θα δούμε από την άλλη κυριακή είναι η δικιά σου! Να μιλήσει. Σε θα δούμε από την άλλη κυριακή είναι η δικιά σου! Λοιπόν, άφησε τον άνθρωπο να μιλήσει! Όχι όταν μας λέει αστείους! Συνέχισε Γιάννη! Λοιπόν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Καλά, εντάξει. Κύριε Καλογιάννη, θα δούμε ποιο είναι η εκπομπή λοιπόν. Αφού το θέλεις έτσι. Ο χαρακτηρισμός που έκανα. Ναι. Προήλθε από τις παρεμβάσεις του κυρίου Πέγιου, ο οποίος δεν είναι καν συνάδελφος, θα μ' ακούσει και θα μ' ακούσει καλά. Διότι αυτή η ιστορία να είναι επιβίτουρας των εκπομπών ολονών δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ντρέπομαι ειλικρινά για το ποιόν σου και που εκπροσωπείς την ΠΑΕΑΕΛ. Ντροπή σου. Κύριε Πέγιο, θα μ' ακούσετε και μπορείτε να απαντήσετε μετά. Μην διακόπτετε. Γιατί θα συμβηθούμε. Μην διακόπτετε. Δεν είστε κανέλη. Μην διακόπτετε. Ένα πράγμα έχω να σας πω μόνο. Δεν είμαι υπάλληλος της ΠΑΕ. Δεν υπάρχει καμία τέτοια ιδιότητα. Εμού με την ΠΑΕΑΕΛ. Είμαι ο εκπρόσωπος τύπου της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Καμία υπαλληλική σχέση δεν έχω. Όπως σας σέβομαι να με σέβεστε. Δεν είδε να μας σέβεστε. Τοποθετήθηκα, ασφαλώς και σας σέβομαι. Ασφαλώς και καλά σας σέβομαι. Καλά που υπάρχει κασέτα και γράψεις. Αλλά προσπαθείτε διαρκώς να διακόψω τον άλλον. Το αστείο, το αστείος που είπατε θα πάτε να το αποδείξετε. Το αστείο που είπατε θα πάτε να το αποδείξετε. Ακούστε. Συγκρατηθείτε. Πάρτε παραδείγματα από τον Αποστόλη τον Γαλάτη, ο οποίος γνωρίζει από ποδόσφαιρο. Τον Αποστόλη τον Γαλάτη πριν λίγο τον είπατε ότι δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, τον είπατε. Ή μάλλον δεν καταλαβαίνετε. Προσπαθείς να βάλεις σε πρισμού συνέχεια ανάμεσα από Λάρισα και από Βόλο, Δημήτρη. Μη σάβηκια! Τι λες, επικοινωνείς! Μη σάβηκια, συνέχεια! Επικοινωνείς! Αποστόλη και συνέχεια, ρε Δημήτρη! Τι λέει ο άνθρωπος, επικοινωνεί! Ηρέμησε λίγο, σε παρακαλώ, ρε Δημήτρη μου! Ηρέμησε να τον ακούσεις! Λες δημόσια ότι βάζω φωτιές εγώ στο Βόλο και Λάρισα! Σήμερα που πήρες την ώρα προσπαθεί να... Δεν είπαμε τίποτα σήμερα! Ρε παιδάκι μου, ηρέμησε λίγο, σου είπα! Κακό είναι! Κύριε Πέγιο, καθίστε στην καρέκλα και ακούστε, κύριε Πέγιο! Όχι, δεν θα σας ακούσουμε! Η αναφορά που έκανα στον κύριο Γαλάτη είναι ότι θλίβομαι γιατί γνωρίζει από ποδόσφαιρο και έπαιξε. Μην αλλοιώνετε τις τοποθετήσεις μου. Τι να απαντήσω. Άμα τελειώσεις θα απαντήσω. Σαν μερικούς άλλους οποίους μπορεί να μοιάζετε. Ακούστε τώρα να σας πω. Πριν από τρία λεπτά έχετε μια τηλεοπτική εκπομπή, απευθύνεσαι στο κοινό. Πριν από τρία λεπτά συλλητεύσατε την απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού για τον οποίο ουδόλως μοιάζομαι. Ξεχνάτε όμως ότι έχει αυτό το δικαίωμα της διακοπής και της διοργάνωσης βάσει του νέου μου νόμου, ο οποίος προσυπογράφηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή παρουσία του κυρίου Ινφαντίνο. Ούτε αυτό δεν γνωρίζετε και βγαίνετε και κάνετε κήρυγμα. Εγώ πήρα να σας πω το εξής. Πείτε τη γνώμη σας και μην νομίζετε τι γνωρίζουμε και τι δεν γνωρίζουμε. Κύριε Καλογιάννη, το αναφέραμε αυτό. Ντροπή σας. Το αναφέραμε αυτό. Δεν ακούει ο άνθρωπος. Τον ειδοποίησαν και δίκη να πει. Έχει δικαίωμα ο κύριος Κοντονής να διακόψει κάθε διοργάνωση. Το αναφέραμε αυτό. Δεν είπα ότι έχει δικαίωμα. Το αναφέρατε εντελώς διαφορετικά. Όχι, εγώ δεν το ανέφερα αυτό. Με τον αθλητικό νόμο δεν είπα ότι έχει δικαίωμα. Τη βγάλατε την υποχρέωση, κύριε Καλογιάννη. Τη βγάλατε. Εντάξει. Σε ποιον έχω υποχρέωση, κύριε. Σε ποιον έχω υποχρέωση. Εκεί που είστε εκπρόσωπος. Είστε αστείος. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν υποχρέωση σε μένα, όχι εγώ σε κανέναν. Εκτίθεστε, μόνο το εξής. Εκτίθεστε κι άλλο. Είναι η πρώτη φορά καλώς το λέτε εσείς και αφού το λέτε εσείς είναι τίτλος τιμής για μένα. Ναι, καλά, εντάξει. Θα σας πω το εξής. Για πείτε μας τι δουλειές που έχετε κάνει στη ζωή σας. Όταν ολοκληρώσω και φύγω από την τηλεφωνική σύνδεση, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Είναι η πρώτη φορά, ίσως η δεύτερη, γιατί μία μέρα βγήκα και στην εκπομπή του Αποστόλη και συμφωνήσαμε απολύτως και το είδε και ο Αποστόλης ότι υπήρχε απόλυτο δίκιο από την τοποθέτηση που έκανα. Είναι η δεύτερη εκπομπή που βγαίνω. Καταλαβαίνεις, κύριε Πέγιο, ότι έχω γανακτήσει επί το πλήστον. Με ποιο πράγμα γανακτίζετε, με την τοποθέτηση του Αποστόλη για τα πέναλτι. Γιατί δεν του μιλάτε προσωπικά του ιδίου. Και εσείς τι κάνετε. Εσείς τι κάνετε, οι δικηγόροι έχουν αποχή, εσείς γιατί εργάζεστε. Εγώ περιμένω να τελειώσει. Εσείς είστε ο συνήγορος του διαβόλου. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος, λάθος κάνετε. Τότε γιατί επεμβαίνετε ως συνήγορος. Θα μας απαγορεύσετε τη γνώμη μας, κύριε Καλογιάννη, δεν ζούμε σε χούντα. Θα σας πω το εξής, κύριε Πέγιο. Βγήκα να τοποθετηθώ για κάποιες ερμηνείες που δόθηκαν όσον αφορά τις φάσεις της ΑΕΛ. Σεις
τι ζόρι είχατε. Δεν έπρεπε. Καταρχήν ο εκπρόσωπος τύπου. Τρεις συναδέλφους που γνωρίζουν από ποδόσφαιρο, ενώ εσείς το μόνο που γνωρίζετε είναι από παθητικό, από ισολογισμούς. Να σε πω γελίο, θα χαλάσω τη λέξη γελίος. Γελίε. Ωραία. Εφόσον έχεις πέσει σε αυτό το επίπεδο, θα σου πω το εξής, κύριε Πέγιο. Γελίος μπορεί να είναι ο εκπρόσωπος της, τύπου της ΠΑΕΛ, γιατί έκανε το λάθος να βγει σε μια εκπομπή που έχει ένα καρναβάλι σαν και σένα πριν αρθούν οι απόψεις. Άντε ρε Καραγκιόζη, κλείστε από μέσα τον Καραγκιόζη, τώρα τον ακούμε τόση ώρα. Τι είναι αυτά, ρε. Αυτός είναι εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ. Εσύ γιατί τον ανέβαινε, γιατί εσύ γιατί βρίζεις. Γιατί μου είπε... Λαζαρέ, εσύ τώρα θα ξαναβάλει την κασέτα μετά να τη δει. Ναι, όσε φορέ και να τη δω, εσύ αυτή τη στιγμή μπαίνει σε μια διαδικασία. Ο Αποστόλης σου λέει κάτσε να μιλήσουμε, να τελειώσει και να μιλήσουμε και αρχίζει και συνέχεια τον διέκοπτη και. Κοίτα, γιατί φώναζε. Για μιλά, Αποστόλη, γιατί δεν είναι. Εντάξει. Βρε, ναι, λέω γιατί. Μισό λεπτάκι τώρα. Μισό λεπτάκι τώρα. Αν βγει κάποιο άλλο και το μιλήσω εγώ έτσι αυτή τη στιγμή. Βγει κάποιο άλλο από Βόλο να τον πω εγώ καρναβάλι μέσα από τη διοίκηση ή από το Δήμο! Πες μου! Μην μου χτυπάς εμένα το χέρι! Άντε να μην σε χτυπάω το χέρι! Άντε να μην χτυπάς το χέρι! Έλα τώρα σε παρακαλώ πολύ! Θα μας χτυπήσεις και το χέρι! Άκου εμένα όχι μακές! Γιατί δεν κατάλαβα! Δεν κατάλαβα! Όπως σου μιλάω ευγενικά και έρημα! Και εγώ σου μιλάω ευγενικά! Ευγενικά και έρημα Δημήτρη! Όπως σου μιλάω ευγενικά και έρημα! Μην μου κάνεις εμένα έτσι το χέρι! Τον άκουσες που με έβρισε! Εμένα μη μου κάνεις έτσι το χέρι! Γιατί ρε Λάζαρε δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ! Δεν σε έκανα ποτέ έτσι το χέρι! Ούτε εγώ στο έχω κάνει! Ναι, μην με κάνεις έτσι το χέρι εμένα! Δεν με προστάτευσες! Να είσαι νυφάλιος, να ακούς τον άλλο πρώτα και δεν με προστάτευσες την ώρα που έβρισε! Έχεις πάρει ένας πολύ θράσος! Έχεις πολύ θράσος τώρα, τελευταία. Σοβαρά ήσουν μιλάς. Πολύ καλό παιδί. Ήσουν πολύ καλό παιδί. Καλά, άψογος. Άψογος ήσουν. Ναι, ναι, ναι. Την δεύτερη φορά που ήρθες, νομίζεις ότι έχεις το να πάρω χέρι. Δεν κατάλαβα. Άκουσε να. Να το πάλι. Τι δεν κατάλαβα, ρε παιδί. Δεν κατάλαβα την άποψή σου αυτή. Τη δεύτερη φορά που ήρθες στο κανάλι τώρα, έχεις έρθει πολύ μετά. Λαζαρέ, όταν είχες φύγει από το κανάλι, πάλι σε γυρίσαν πίσω και παρακαλούσες. Μην θέλεις να μιλήσουμε τώρα τι έχει γίνει. Δημόσια. Τι έκανα. Μίλα, τι έκανα. Να, στο Χρήστο του Λουκά να πεις ένα ευχαριστώ όταν είχες ξαναγυρίσει, όταν είχες φύγει από το κανάλι. Εγώ. Λοιπόν, εγώ να πω ευχαριστώ στον Χρήστο και όλους τους συναδέλφους λέει ευχαριστώ, αλλά για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Μήπως θες να σου πω πως ήρθες φέτος στο κανάλι. Δεν κατάλαβα. Για πες μας. Σταματήστε. Θα σα πω άλλη ώρα. Θα το πεις όποτε θέλεις. Θα σα πω άλλη ώρα. Όποτε θα σα πω άλλη ώρα πως ήρθες φέτος. Όποτε και θέλεις. Και με τι μαγκιά ήρθες. Και με τι μαγκιά ήρθες. Αλλά σε μένα δεν περνάνε αυτά. Σιγά ρε Λάζαρε. Σιγά. Κλείνει η Αποστόλη μου. Συνέχισε. Σιγά. Καλή σαρακοστή να έχουμε με υγεία. Άσε να ερημίσουμε όλοι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Να είσαι καλά. Εντάξει παιδιά.